Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό κομμάτι, σε ένα κομμάτι το οποίο ίσως για κάποιους να είναι άγνωστο, για κάποιους όμως δεν είναι σίγουρα άγνωστο. Είναι το e-sports και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει ήδη ανακοινώσει καταρχήν πρωτάθλημα, έχουμε και εθνική ομάδα, ο πλέον ειδικός για να μας μιλήσει για όλη αυτή την ενέργεια από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για πρωτάθλημα, είχαμε εθνική ομάδα, είναι ο Φίβος ο Γρίβας, τον οποίον έχουμε μαζί μας μέσω Skype. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα Πανίκο και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκες να μας μιλήσεις. Λοιπόν, καταρχήν Φίβο, δώσε μας λίγο τις συντεταγμένες αυτού του αθλήματος. Πώς γίνεται, πώς παίζεται βασικά αυτό το e-basket, αυτό το πρωτάθλημα το οποίο περιμένουμε να δούμε. Το πρωτάθλημα που παίζουμε εμείς, το mode που παίζουμε εμείς, παίζεται στο παιχνίδι το 2K21, όπου ο κάθε παίχτης δημιουργά το δικό του καλαθοσφαιριστή σε όποια θέση θέλει και ενώνεται σε ένα σερβερ με παίχτες ανά το παγκόσμιο και δημιουργούν ομάδες των 5 ή των 3 και σιγά σιγά παίζει εκεί και ανεβάζει τον παίχτη του. Έτσι και έχει δημιουργηθεί η Εθνική με 5 διαφορετικούς παίχτες που παίζουμε πίσω από τις κονσόλες μας και δημιουργούμε μια ομάδα και παίζουμε με άλλες ομάδες online. Πόσο εύκολο είναι, Φίβο, να κοντρολάρεις τους υπόλοιπους, τους συμπαίκτες σου? Εσύ, από ό,τι μου έλεγαν, είσαι και παίχτης και προπονητής. Μάλιστα, ναι. Γιατί είναι πολύ ψηλή η βαθμολογία σου, είμαι σωστός? Ναι. Ωραία. Για πες πώς κοντρολάρεις τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου? Η αλήθεια πως δεν ήξερα πόσο δύσκολο ήταν μέχρι να παίξουμε στο πρώτο το παγκόσμιο που παίξαμε. Και εκεί κατάλαβα πως χρειάζεται πάρα πολύ προπονήση και πολύ σημαντική και η χημεία. Το ωραίο αυτού του παιχνιδιού είναι ότι δεν πρέπει να είσαι μόνο καλός με το τηλεχειριστήριο, αλλά πρέπει να έχεις και κάποιες μπασκετικές γνώσεις, που πιστεύω πως το κάνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο που ασχολείται με την καλαθοσφαίρα να δοκιμάσει. Εντάξει, το επίθετο Γρίβας έχει μπασκετικές γνώσεις αρκετές. Γελάς, μάλιστα. Λοιπόν, και ο Δημήτρης και ο αδερφός σου και εσύ είσαστε ανθρώποι του μπάσκετ. Για πες μας λοιπόν τώρα τι ετοιμάζει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σε ακούμε με προσοχή με τον Γρηγόρη. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τώρα ετοιμάζει ένα τοπικό πρωτάθλημα όπου δικαιούνται ομάδες σωματεία να δημιουργήσουν δικές τους ομάδες e-sports ή και οποιοδήποτε άλλος που δεν έχει να κάνει σχέση με σωματείο μπορεί να δημιουργήσει δική του ομάδα e-sports με ακόμα 5 μέχρι 7 άτομα. Και έτσι θα δημιουργηθεί ένα τοπικό πρωτάθλημα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι έτσι ώστε να γνωρίσουμε καινούριους παίχτες που ασχολούνται με αυτόν τον αθλήμα, να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε στην εθνική, αλλά και να ανεβεί και το επίπεδο της εθνικής πάνω, αφού είδαμε πως υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για να ανεβούμε. Όπως και στο τελευταίο το παγκόσμιο το πρωτάθλημα που πήραμε την 5η θέση. Πιστεύω με ένα τέτοιο πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο θα μπορούμε να πάμε ακόμα και καλύτερα. Ναι. Φίβο, είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το συγκεκριμένο, το e-basket, γενικότερα τα αθλήματα εννοώ γύρω από τις κονσόλες, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Είναι αλήθεια αυτή η αίσθηση την οποία έχουμε όλοι μας? Ναι, δυστυχώς στην Κύπρο δεν το νιώθουμε πάρα πολύ. Γιατί όμως, Φίβο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά γιατί δεν το νιώθουμε ακόμη? Πιστεύω πως γι' αυτό έχουν να κάνουν και λίγο οι ομάδες, επειδή τα παραπάνω e-sports είναι τις ομάδες που διαχειρίζονται τα σωματεία. Επειδή δίνουν πάρα πολλά λεφτά σε αυτά και έχουν και πολλά έσοδα να έρχονται πίσω. Στην Κύπρο το είδαμε αυτό λίγο να γίνεται τώρα με τον Απόλλωνα, το Αποέλ και την Ομόνια, αν δεν κάνω λάθος, με το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Είναι και καλή, είναι, πιστεύω, μια καλή ευκαιρία και για τις ομάδες της καλαθοσφαίρας να ασχοληθούν με αυτό. Είναι ακόμα ένας τρόπος να φέρουν έσοδα μέσα, ακόμα ένας τρόπος να φέρουν κόσμο κοντά στην καλαθόσφαιρα. Είναι ένα κομμάτι πάντως το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι παρθένος αυτή την ώρα ο χώρος και υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από εσάς, τους παίχτες εννοώ, για να αναπτυχθεί. Σωστά? Σωστά, σωστά, ναι, και εκτός από εμάς, πιστεύω πως και η Ομοσπονδία ευτυχώς έχει αφαιρώσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό και πίστεψε σε εμάς από τον πρώτο του τουρνουά που δεν τα πήραμε πολύ καλά. Είδαμε πως υπάρχει βλέψεις να μεγαλώσει αυτό
Και ευτυχώς σιγά σιγά ανεβαίνει. Τώρα ελπίζουμε με το πρωτάθλημα να δούμε καινούργιον κόσμο να έρχεται κοντά και σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Ναι, να ανοίξει περισσότερο εννοείς η δεξαμενή για να βρούμε και νέους παίχτες. Γρηγόρη. Φίβο, θα ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, πόσες ώρες χρειάστηκε να ξοδέψεις μπροστά από την οθόνη, από την κονσόλα, για να μπορέσεις να κάνεις τον παίχτη σου ουσιαστικά να είναι ο καλύτερος όλων. Και το, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν και στο τεχνικό team του Απόλλωνα στην αρχή της σεζόν, έτσι. Ναι. Πόσο σε βοήθησε αυτή η εμπειρία, ή το αντίθετο, πόσο βοήθησε τον Απόλλωνα η εμπειρία σου εσένα μέσω των παιχνιδιών αυτών? Καταρχάς, χρειάζεται πάρα πολλές ώρες να κάτσεις μπροστά από το PlayStation έτσι ώστε να ανεβείς. Ακόμη περισσότερες ώρες μετά που παίξαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και είδαμε παίχτες οι οποίοι το κάνουν αυτόν επαγγελματικά και δεν κάνουν τίποτε άλλο. Με τον Απόλλωνα με βοήθησε ο Απόλλωνας στο πώς να μπορώ να δημιουργήσω καλή χημεία στην ομάδα της Εθνικής. Εννοείς προπονητικά σε βοήθησε, προπονητικά. Έτσι, η προπονητική ενασχόλησή σου με τον Απόλλωνα σε βοήθησε να κάνεις τη χημεία στην ομάδα του πίσω από την κονσόλα. Ναι, επειδή νομίζω ήταν ένα από τα πιο δύσκολα μας κομμάτια. Ο καθένας ήταν στην Εθνική, ήταν αρκετά καλός. Απλά αυτό που μας έλειπε ήταν η χημεία και να δεθούμε σαν ομάδα και να παίζουμε ένας για τον άλλον. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είδα και έμαθα από τον Απόλλωνα. Και Φίβο, μπορούσα να το μεταφέρω στην Εθνική. Ναι, τι χρειάζεται, Φίβο, ένας προπονητής να κάνει για να βρει την χημεία με τους υπόλοιπους? Καταρχάς, πρέπει να τους δώσει αυτό το αίσθημα της ομάδας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι παίζουμε σαν εθνική. Δεν παίζουμε σαν ο Φίβος ή ο Γιώργος ή οποιοσδήποτε. Παίζουμε σαν εθνική, είτε είναι e-sports ή οτιδήποτε άλλο. Και εννοείς ότι αντιπροσωπεύετε την Κύπρο. Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι. Παίζουμε για την Κύπρο, έχουμε το όνομα της Κύπρου, είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε. Και να φερθούμε όσο πιο επαγγελματικά γίνεται. Νομίζω αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Αφού δεν υπήρχε κάτι σαν αυτό πριν, ο καθένας έπαιζε σπίτι του απλά για διασκέδαση. Και μετά βρεθήκαμε σε μια πλατφόρμα που παίζαμε και μας έβλεπε σχεδόν όλος ο κόσμος και αντιπροσωπεύαμε τη χώρα μας. Στο δεύτερο παγκόσμιο, νομίζω το καταλάβαμε αυτό. Ήμασταν πολύ πιο συγκεντρωμένοι, πολύ πιο διαβασμένοι. Γι' αυτό και πήραμε τα αποτελέσματα που πήραμε. Μάλιστα. Φίβο, πώς προέκυψε όλο αυτό, από πού δημιουργήθηκε? Ενώ, όπως είπες, τόσα χρόνια παίζατε πίσω από τον καναπέ σας, χαλαρά το διασκεδάζατε. Και απότομα έγινε μια εθνική και εκπροσωπείτε την Κύπρο. Πώς προέκυψε όλο αυτό, από πού ήρθε όλο αυτό? Αυτό προέκυψε από τη FIBA, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα υπάρχει ήδη στο NBA, στην Αμερική, όπου η κάθε ομάδα του NBA έχει τη δική της ομάδα σε αυτόν και πληρώνει παίχτες να μένουν εκεί και να παίζουν. Και η FIBA έστειλε, από όσο ξέρω, ανακοινώσει σε όλες τις χώρες πώς θα δημιουργήσει αυτό το πρωτάθλημα και η Κύπρος ήταν μία από τις πρώτες 9 που απαντήσανε και λάβαμε μέρος στο πρωτάθλημα. Όπου ήταν μόνο 9 και τώρα στο δεύτερο ήταν 18 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δείχνει και τη ραγδαία ασφαλώς ανάπτυξη του αθλήματος. Ναι. Λοιπόν, Φίβο, κάτι τελευταίο που θέλεις εσύ να μας πεις για να το μάθουμε εμείς, αλλά και για να το μάθουν και όσοι θα δουν την εκπομπή για να έρθουν κοντά σας. Τι θέλεις να τους πεις, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να τους απευθύνεις? Το τελευταίο που θέλω να πω είναι πως θα έλεγα στον κόσμο να το δοκιμάσει, επειδή ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που παίζει αυτό το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεν τους είδαμε να έρχονται κοντά. Είναι μια καλή ευκαιρία για να γνωρίσουμε καινούργιον κόσμο, να έχουμε παρέα να παίζουμε. Παραπάνω για διασκέδαση θα γίνει το πρωτάθλημα. Όποιος δεν έχει αρκετούς φίλους να δημιουργήσει ομάδα, μπορεί να δηλώσει μόνος του συμμετοχή για το πρωτάθλημα. Και θα του βρούμε ομάδα να μπει μέσα. Οπότε ναι, θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει κοντά. Είναι κάτι που θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Πιστεύω ναι. Όσοι θα ασχοληθούν τώρα από την αρχή θα έχουν πολλές ακόμα ευκαιρίες στο μέλλον. Μάλιστα. Φίβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πρέπει να σου πω ότι έχω σκοπό να βάλουμε έτσι ένα ένθετο μέσα για αυτό το θέμα, για το e-sports, για το πρωτάθλημα που θα κάνετε. Και κάθε εβδομάδα, με το ξεκίνημα του πρωταθλήματός σας,
Θα έχουμε εβδομαδιαία επαφή. Να υπάρχει μια ενημέρωση. Ναι, γιατί επαναλαμβάνω, είναι πολύς ο κόσμος που ενδιαφέρεται και το βλέπω από πολλούς που ξέρω και προφανώς ξέρει και ο Φίβος. Φίβος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Καλό σου βράδυ και θα τα ξαναπούμε, να είσαι σίγουρος. Επίσης, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα επίσης να σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Φίβο. Γεια σου. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον Φίβο τον Γρίβα. Πάμε διαφημιστικό διάστημα.